Οι εκδόσεις Εν Τύπης, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης, το Περιοδικό Παρέμβαση και το Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο Κοζάνης διοργάνωσαν χθες την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Ολυμπίας Τσικαρδάνη με τίτλο Ανεμόνη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης. Η ποιητική συλλογή που παρουσιάζουμε σήμερα έχει τον τίτλο Ανεμόνη. Είναι το πρώτο μου έργο που εκδίδεται, η πρώτη μου εκδοτική απόπειρα. Εύχομαι να την αγκαλιάσει ο κόσμος. Τα ποίηματα έχουν φυσικά σαν άξονα τη γυναικεία οπτική ματιά στον κόσμο και επηρεάζονται από τις κοινωνικές αναταράξεις της εποχής. Έχουν ερεθίσματα προσωπικά, τοποατομικά βιώματα και από βιώματα ανθρώπων οι οποίοι με την ιστορία τους με συγκίνησαν. Ευχαριστώ τον λογογραφικό, τον υπεύθυνο του Λογογραφικού Μουσείου που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον πολυχώρο, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Θέλω να πιστεύω ότι η εκδήλωση θα πάει καλά. Έχω άριστους συνεργάτες εξάλλου ως εισηγητές, την Αγνίτη Παπακώστα που είναι διδάκτορ της φιλολογίας και τον Γιώργο Δελιόπουλο που είναι φιλόλογος, συνάδελφος και ποιητής. Το βιβλίο προλόγησαν οι Γιώργος Δελόπουλος και η Αγνή Παπακώστα, ενώ την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης ανέλαβαν οι Τριαντάφυλλος Μαμάκος και Μιμή Αγγέλη. Η ποιητική συλλογή της Ολυμπίας Τσικαρδάνη με τον τίτλο Ανεμόνη που παρουσιάζουμε σήμερα απαρτίζεται από 5 επιμέρους θεματικές ενότητες που κάθε μια πρημοδοτεί ένα ξεχωριστό νοηματικό άξονα. Σε γενικές γραμμές τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποίησής της είναι ο υπαρξιακός και φιλοσοφικός προβληματισμός που σχεδόν πάντα καταλήγει σε μια θετική ενατένιση για τη ζωή, αισιόδοξη προοπτική. Η παρουσία της γυναίκας που εμφανίζεται άλλοτε ως το αρχιετυπικό πρότυπο της μάνας ή το μυθολογικό πρότυπο της Πινελόπης και της Αντιγόνης. Η έννοια της ανθρωπιάς για τους πρόσφυγες και το δράμα που περνούν και τέλος τα ερωτικά της ποίηματα, τα οποία πρημοδοτούν τη σχέση του εγώ και του εσύ μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης και αυτογνωσίας. Η Ολυμπία Τσικαρδάνη από τότε που εμφανίστηκε στα λογοτεχνικά πράγματα γνώρισε απανωτές επιτυχίες και βραβεύσεις σε πάρα πολλούς ποιητικούς διαγωνισμούς. Πρόκειται για μια γυναικεία σύγχρονη ποιητική φωνή, η οποία συνδυάζει την ευαισθησία και το δυναμισμό ταυτόχρονα.